Πήγαμε Βρυξέλλες, πήγαμε Βέλγιο, μέσω της εφημερίδας και αμέσως τώρα εικόνα και ήχος στην καρδιά των Βρυξελών. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Ηλιάδη. Να σας καλησπερίσω, ο κύριος Απόστολος Ηλιάδης. Ναι, ναι, καλησπέρα σας από Βρυξέλλες. Ο κύριος Απόστολος Ηλιάδης, να σας καλησπερίσω. Εδώ στην Κρήτη TV. Τα έχουμε ξαναπεί βέβαια εκεί τα Χριστούγεννα. Μας είχατε μεταφέρει το κλίμα το οποίο κυριαρχεί εκεί στην καρδιά των Βρυξελών. Συννεφιά βλέπω. Συννεφιά, δυστυχώς σήμερα είναι η χειρότερη μέρα που μας έχει κάνει. Γι' αυτό δεν ξέρω αν φαίνεται πίσω μου οι καρέκλες έξω, οι ταράτσες είναι άδειες για την ώρα. Ναι. Που αυτή τη στιγμή θα ήταν γεμάτες αν είχε τη θερμοκρασία που είχε πριν τρεις ημέρες. Είμαστε πραγματικά εδώ στην καρδιά των Βρυξελών, στην περιοχή Πόρτεν Αμύρ. Μία βασική αρτηρία, ένας δρόμος, εμπορικός δρόμος, που πίσω δεν ξέρω αν φαίνεται το ξενοδοχείο, το The Hotel, το οποίο κατέκλυξε και όλη η αποστολή του Biden πριν την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια, βέβαια, οι εικόνες έκαναν το γύρο του κόσμου, είναι χαρακτηριστικό αυτό, ναι, που μας λέτε. Για πείτε μας λίγο τώρα, βλέπω δεν φοράτε μάσκα εκεί με την πανδημία, με τα κρούσματα, το κλίμα, η ψυχολογία, πώς διαμορφώνονται? Η ψυχολογία έχει ανέβει, να σας πω εδώ πέρα. Πραγματικά είναι, μας έχουν μπερδέψει λίγο, γιατί έχουν σε ορισμένους δήμους έξω επιτρέπουν, ας πούμε, να κυκλοφορούμε χωρίς μάσκα. Σε ορισμένους όχι ακόμα. Ο κάθε δήμαρχος είναι αυτοδιοίκηση, είναι εδώ πέρα. Ναι. Έχει πάρει τις ευθύνες του, ας πούμε. Αλλά και εδώ τώρα, αν στην κάμερα να δείτε, ορισμένοι φοράνε, ορισμένοι όχι. Μέσα στα μαγαζιά υποχρεωτική μάσκα φυσικά, στα μέσα μαζικής μεταφοράς υποχρεωτικά, αλλά κάπως ο κόσμος έχει χαλαρώσει. Μάλιστα, με τα κρούσματα εκεί σε ημερήσια βάση και με τους εμβολιασμούς, θα μας πείτε λίγο, αν τρέχει η διαδικασία? Όχι, ο συναγερμός έχει λήξει, τα νοσοκομεία έχουν πάρει τον κανονικό τους ρυθμό, ναι, δεν κρατάνε πλέον, δεν χρειάζεται, στο μηδέν είμαστε, δεν χρειάζεται να κρατάνε κρεβάτια για κορονοϊό. Ναι. Όλα κυλούν ομαλά για την ώρα. Τώρα αργότερα δεν ξέρω, γιατί αυτή η μετάλλαξη που έρχεται τώρα το Δέλτα, να δούμε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα περάσει τα σύνορα. Θα μείνει εκεί που είναι, για να είμαστε και εμείς ήσυχοι και να μπορούμε να περπατάμε και να μπορέσουμε λίγο να αλλάξουμε τη ζωή μας. Έχετε εικόνα για το ποσοστό των εμβολιασμών, δηλαδή πώς πάει η διαδικασία? Το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο. Βρυξέλλες φτάσανε, και όσοι θέλουν να γραφτούν είναι και 17 χρονών ακόμα. Ναι. Στη Φλάντρα είναι αρκετά μπροστά και εκεί πέρα. Δηλαδή μέσα στον Αύγουστο νομίζω ότι το 70-80% θα έχουν πάρει και τη δεύτερη δόση. Μάλιστα. Εκεί η ελληνική κοινότητα, για πείτε μας λίγο, σκέφτεται κατά κάποιο τρόπο έτσι να επισκεφθεί την Ελλάδα το καλοκαίρι? Σίγουρα, ναι. Είμαι σε καλή θέση για να σας το πω αυτό. Όλοι ενδιαφέρονται για την Ελλάδα. Όχι μόνο οι Έλληνες. Οι Έλληνες φυσικά θέλουν να φύγουν άρον-άρον. Είναι δεδομένο, θα κατέβουν. Ναι. Εκεί οι Βέλγοι... Οι Βέλγοι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όπως ξέρετε εκεί η Κρήτη σας είναι πάρα πολύ μεγάλη και την αγαπάνε πολύ, ειδικά την Κρήτη, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρώτη είναι η Κρήτη από ό,τι βλέπω στατιστικά, και δεύτερο της είναι η Ρόδος που δέχεται. Α, είναι και η Ρόδος βέβαια, ψηλά. Ναι, μετά την Κρήτη έρχεται η Ρόδος, αλλά το ποσοστό μεγάλο το έχει η Κρήτη. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι θερμοκρασία τώρα, ο καιρός βλέπω συννεφιά εδώ. Γιατί σήμερα εδώ έχουμε 30, 35 αυτή τη βδομάδα. Σήμερα είναι δυστυχώς 17,5 βαθμούς έχουμε. 17 με 18 βαθμούς έχει φτάσει. Είναι να μην θέλουν οι Βέλγοι να έρθουν μετά στην Κρήτη και στη Ρόδο. Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Όλοι έχουν αγοράσει και σπίτια από ό,τι βλέπω και ενημερώνομαι, ειδικά στην Κρήτη και σε πολλά μέρη της Ελλάδας φυσικά. Είναι καλό το ενδιαφέρον πάντως των Βέλγων και ευχόμαστε πάντα να είναι. Να συντελούν σε αυτό που κάνουμε στην Ελλάδα, και την οικονομία μας και όλα αυτά. Η αλήθεια είναι πως δεν βλέπω ιδιαίτερα έτσι ψηλή κίνηση τώρα εκεί που βρίσκεστε, δεν ξέρω. Όχι, όχι, δυστυχώς ο καιρός είναι σήμερα νομίζω, εντάξει είναι και Δευτέρα, αλλά είναι και ο καιρός που με τη ζέστη πραγματικά δεν μπορούσα να μείνω στο σπίτι.
Ναι. Γεμίζαν τις ταράτσες. Τώρα είναι και τα ποδόσφαιρα. Είναι εδώ, δεν βλέπω να έχουν, ας πούμε, 2-3 καφετέρες που έχει πίσω μου να βάλανε έξω μεγάλες οθόνες και δεν επιτρέψανε παντού να βάλουν. Τώρα στις 9 η ώρα, εδώ ώρα Βελγίου, που θα παίξει και το Βέλγιο, θα συγκεντρωθούν σε ορισμένες περιοχές. Θα γίνει εκεί χαμός, ναι. θα αυξηθεί η κίνηση. Λοιπόν, ναι, σίγουρα έτσι. Κύριε Ηλιάδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Είναι η δεύτερη φορά που τα λέμε. Έχουμε ακόμα ένα μήνα μπροστά μας για να κλείσει και η σεζόν πάνω κάτω. Εύχομαι να τα ξαναπούμε. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ηλιάδη. Λοιπόν,